Η επιλογή της κυβερνητικής πολιτικής να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ είναι ένα ακόμα χτύπημα, είναι ακόμα μια δυνατότητα να συσσωρευτεί κέρδος σε μια δράκα επιχειρηματικών ομίλων από τη ληστεία του πλούτου του λαού μας, του αμύθιτου αυτού πλούτου, αυτής της λαϊκής περιουσίας. Και αυτή δεν μπορεί να περάσει από κανέναν άλλο δρόμο εκτός από την αύξηση της τιμής των τιμολογίων και τη διεύρυνση της ενεργειακής φτώχειας, από το τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων, από το χτύπημα στο ίδιο το περιβάλλον συνολικά. Ποια όμως κυβέρνηση μέχρι τώρα από τη Νέα Δημοκρατία και τις προηγούμενες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, σταμάτησε αυτή τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, εμπαρευματοποίησης του κοινωνικού αυτού αγαθού? Ποια σταμάτησε το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, την εργολαβιοποίηση των υπηρεσιών? Ποια σταμάτησε τη συντριβή του ασφαλιστικού συστήματος, την κάλυψη του περιβάλλοντος? Ποια με την ενεργειακή τους πολιτική δεν ενέπλεξε το λαό μας σε υπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε στρατιωτική εμπλοκή? Καμία. Αυτά είναι όλα πείρα για το λαό μας και πρέπει να οδηγήσουν άμεσα στο βασικό συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί να ελπίζει σε όψιμους υπερασπιστές, δεν μπορεί να ελπίζει στη λογική της εναλλαγής των κυβερνήσεων. Μπορεί να πάρει τα πράγματα στα χέρια του, να βγει στο προσκήνιο μόνο αν η ενέργεια γίνει λαϊκή περιουσία στα χέρια του λαού μας και των λαϊκών στρωμάτων. Μπορεί σήμερα κιόλας να οδηγήσει στην εξάλληψη της ενεργειακής φτώχειας, στην ανάπτυξη όλων των κλάδων της βιομηχανίας, με οικονομία η οποία ανακαλύπτει τις λαϊκές ανάγκες συνολικά. Σε αυτήν την μάχη, με τέτοιο προσανατολισμό, σε αυτήν την κατεύθυνση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα δώσει όλες τις δυνάμεις, θα είναι μπροστάρις σε αυτόν τον αγώνα.